Πέρασα κάτι εδώ και 4 μήνες. Έχασα ένα πολύ προσωπικό μου πρόσωπο, προσωπικό μου δικό μου πρόσωπο, που αυτό με πήρε πάρα πολύ από κάτω και ψυχολογικά και επαγγελματικά. Αλλά για να αποφασίσω να έρθω κοντά σου, σημαίνει ότι αποφάσισα πια ότι πρέπει να επανέλθω. Έξε. Και διάλεξα τη δικιά σου εκπομπή. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα εδώ. Δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα θέμα. Σου λέω, είναι και από τις λίγες φορές που νιώθω κι εγώ ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τη συζήτηση. Και δεν ξέρω και τι να πω, γιατί μπροστά σε μια τέτοια απώλεια, ό,τι και να πεις, είναι πραγματικά πολύ λίγο. Ήταν μια απώλεια που νιώθω τύψεις χωρίς να φταίω, γιατί ήμουν πάντα δίπλα στην αδελφή μου. Την έχασα πριν 4 μήνες, Βασούλα. Απλά ήταν μια αμέλεια. Έκανα κράτη, γιατί έχω μάθει να... ότι όταν είσαι θυμωμένος, λες πράγματα που μετανιώνεις. Και επειδή είχα πάρα πολύ θυμό μέσα μου, προτίμησα να μην κάνω ή να δράσω και να πω να κάνω πράγματα που στο τέλος να το μετάνιωνα. Δυστυχώς όμως η αμέλεια των κάποιων γιατρών ήταν που χάθηκε η αδελφή μου, που μπορούσε να ζούσε ακόμη ένα έστω χρόνο. Α, ήταν από ιατρική αμέλεια. Ναι. Καθαρά. Έχω και όλο το φάιλ της. Κινήθηκες? Όχι, και ούτε θα το κάνω, γιατί δεν έρχονται πίσω οι ζωές που χάνονται, να ξέρεις, Χριστιανή. Θέλω πάντα να μην ρίξουμε τον κόσμο. Έχεις πει κάτι, και πηγαίνουμε αμέσως στα επόμενα, ότι από θυμό κρατάς πράγματα ή λες πράγματα που δεν τα... Μερικές φορές πάνω στο θυμό μας οι άνθρωποι λέμε πράγματα που ίσως μετά μετανιώνουμε. Και έμαθε η ζωή, η πείρα, πια να συγκρατώ το θυμό μου και μετά λειτουργώ ανάλογα. Να το φιλτράρεις πρώτα, να δεις. Πολύ, πολύ όμως.